Είναι μαζί μας η Λιάνα Κανέλη, όπως σας είπαμε. Γεια σας, κύριε Κανέλη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Δίνουμε μια συνέχεια στο προηγούμενο θέμα που συζητάμε από νωρίς και εμείς το πρωί, καθώς είναι η μέρα του σήμερα της μεγάλης άσκησης της Τουρκίας με τη γαλάζια πατρίδα, που την εξηγήσαμε νωρίτερα με λεπτομέρειες εδώ και με τους ειδικούς. Με την άξια τη συζήτηση. Κυρίως με τον κύριο Φενέκο, που ήταν εξαιρετικός και στην ανάλυση του. Και μας έδωσε και την διάσταση τη δική μας, πώς πρέπει να βλέπουμε εμείς αυτή την άσκηση, ως μια ευκαιρία, αν θέλετε, για να διαβάσουμε καλύτερα τους Τούρκους. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον εχθρό σου, και το εννοώ, είναι να τον ξέρεις καλά και να τον έχεις μελετήσει καλά. Αυτό που δεν υπόθηκε, και είναι η δουλειά μου να το πω, άλλωστε το συζήτησα και μαζί του την ώρα που βγαίνανε από το στούντιο, είναι ότι όλα αυτά που βλέπουμε γίνονται με νατοϊκά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι εντός εισαγωγικών αυθαίρετο που δεν το ξέρουν αυτό οι μεγάλοι. Αυτό τι σημαίνει. Να σας πω κάτι. Αν το συνδυάσετε αυτό, κοιτάξτε, είναι μια γιγάντια άσκηση. Ακόμα και αν ήταν μόνο για τη μάχη των εντυπώσεων, είναι μια μάχη εντυπώσεων που κερδίζεται. Με το που γίνεται, ναι, με το που βέβαια. Γίνεται. Σας θυμίζω ότι όταν θέλουν να προκύψουν εντυπώσεις, το ISIS έφτιαχνε φιλμάκια για τη σφαγή. Mm-hmm. Και έβαζε ναι, ναι. και αγγλόφωνους να μας δείχνουν τι καλύτερα που σφάζουν οι μουσουλμάνοι της Αγγλίας όταν είναι και ράπερ. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Η προπαγάνδα δηλαδή, δεν έχει όρια σε αυτά. Αυτή γνωστό, η διαδικασία βέβαια. Λοιπόν είναι προπαγάνδα. Βεβαίως. Λοιπόν, ανεξαρτήτως του αν είναι για λόγους προπαγάνδας, που δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για λόγους προπαγάνδας, είναι και για λόγους εσωτερικού συντονισμού της Τουρκίας, mm-hmm. έχει εκλογές δημοτικές με πολύ μεγάλη σημασία έτσι. Τον Απρίλιο. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα. Λοιπόν, το να την ξέρουμε είναι. Το να μετράμε εμείς τις δικές μας δυνάμεις και τι μπορούμε να κάνουμε είναι ένα άλλο κομμάτι. Ένα είναι βέβαιο, δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Δεν μπορούμε να τη δούμε σαν να είναι η ευνοούμενη του Λάνθιμου. Mm-hmm. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τη δούμε επειδή είναι αυτή η άσκηση με όρους χολιγουδιανής προσέγγισης, εμείς οι μάγκες, αυτοί που είναι μόνο αυτό για την κοινωνία. Ακούστε με, η Τουρκία κάνει αυτή την άσκηση και εδραιώνει ένα κομμάτι από τα συμφέροντά της στο επίπεδο των διεθνών και μη εντυπώσεων και πάντως ενδονατοϊκά, έχει πολύ μεγάλη σημασία, τις απαιτήσεις της να έρθει να κολλήσει την ΑΟΣ της mm-hmm. με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Μάλιστα. Δηλαδή να μπει σφήνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο και mm-hmm. το βορρά της Αφρικής. Αυτό την προσπαθεί Αίγυπτο. Να κάνει είναι τώρα. Ενεργειακό. Απολύτως αυτό. Δεύτερον, είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία πρώτον, διότι όταν είναι όλα τσιτωμένα και έχεις τα πάντα στο πέλαγος, είναι εύκολο πράγμα να γίνει μια στραβή. Να το πω έτσι για να μην πω τη λέξη ατύχημα. Δεύτερον, η στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεπάγεται πολύ μεγάλη προετοιμασία. Κάνει και μια επίδειξη η οποία είναι και οικονομική υφής. Γιατί για να κάνεις μια τέτοια άσκηση πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά λεφτά σε μια εποχή που όλοι λένε ότι οι Τούρκοι πεινάνε και κάνουν, πεινάνε όμως, αλλά δεν είναι εδώ φρουφρού και αρώματα. Εδώ είναι όπλα. Δεν είναι αστεία. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι εγκεκριμένοι. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις μας. Πιστέψτε με, υπάρχουν ελλείψεις κεντρικές σε υλικό μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω ποτέ ούτε για το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων, ούτε για το πνεύμα, δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Υλικά, το οποίο είναι υψηλότατο και ευτυχώς αυτό καλύπτει και όλα τα κενά που έχουμε. Στο στόλο, στο ένα, στο άλλο. Και κυρίως... Μας το είπε και ο Ναύαρχος νωρίτερα. Έχουμε θέματα εκεί. Έχουμε μεγάλα θέματα. Έχουμε μεγάλα θέματα. Και πρέπει αυτό να το συνδυάσουμε και με την δήλωση. Γιατί κοιτάξτε, είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Σωστά. Είμαστε σύμμαχοι. Κανένας δεν ασχολήθηκε με δύο μεγάλες ειδήσεις, τις οποίες θα τις πω πάρα πολύ σύντομα. Η μία είναι μία που παίζει και θα παίξει σε ένα άλλο επίπεδο, οι δηλώσεις του Πάγιατ χτες, προχθές στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο οποίος λέει ότι είναι επίπεδο, στο δεν καλύτερο, καλύτερο ιστορικά που Βέβαια. Έχει υπάρξει ποτέ από πλευράς ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Θα σας εξηγήσω. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η απόφαση για το Μαυρίκιο που πάρθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαΐς. Μάλιστα. Για την οποία νομίζω ότι ο Ιγνατίου και εγώ μάλλον ασχοληθήκαμε λίγο ευρύτερα και κανένας άλλος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τη δει κάποιος γιατί αφορά την αποαπικιοποίηση του Μαυρικίου. Mm-hmm. 68, 60 η Κύπρος, mm-hmm. παίζει με το Κυπριακό και λέει περίπου η απόφαση, για να μην πω αναλυτικά πράγματα, ότι όταν έχεις μια βάση κάπου δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει τη βάση έχει και την κυριαρχία στη βάση. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να καταργήσει την αυτοδιάθεση της χώρας που είναι η βάση. Αυτά όλα συνδέονται αυτά, ξέρετε, με αυτά τι που σημαίνει. Συμβαίνουν. Πάμε αυτή τη στιγμή να λυθεί το Κυπριακό και να κρατήσει ο Τσίπρας την υπόσχεση απέναντι, κατά την άποψή μου, και την εκφέρω δημοσίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα να την πω,
Κατά την άποψή μου, ο Τσίπρας έχει να τελειώσει και μια δεύτερη δουλειά. Τώρα προσωπικά. Ναι. Εκτός από το μακεδονικό σκοπιανό, για πείτε το πώς θέλετε, βόρειο μακεδονικό, μακεδονικό. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτά που η κυρία Νοτοπούλου λέει τώρα, επανανομοτικοποίηση. Μια καινούργια δουλειά. Το πούμε, ελληνικά ξαναβάφτισμα. Ποια δουλειά. Ξαναβάφτισμα. Κυρία Κανέλη. Ελληνικά ξαναβάφτισμα στην τρέχουσα. Εσύ που έκανε και το μιλείτε ελληνικά, πρέπει να πει τι σημαίνει η λέξη. Είναι ξαναβάφτισμα. Αυτό τη μετέφρασα ήδη στην καθημερινή. Κοινή που λέμε τώρα, για να μην το παίξουμε καθαρεύουσα για να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Μέσα αυτήν την ιστορία, η δεύτερη δουλειά που έχει να κάνει ο Τσίπρας είναι να προχωρήσει τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Είναι το συζήτησε αυτό, πιστεύεις, με τον Ερντογάν? Κανένας μας δεν ξέρει τη συζήτηση 2,5 ώρες. Εγώ θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα που θα συζήτησε. Και η άσκηση προετοιμάζει. Γι' αυτό και έχουμε και μία μετακίνηση από τον 25ο. Αιγαίο. Βέβαια, απολύτως. Γι' αυτό και έχουμε και μία μετακίνηση και τη άσκηση. Είναι μεγάλο θέμα και των ναύτων και όλων των υπόλοιπων πραγμάτων από τον 25ο μεσημβρινό στον 28ο. Μάλιστα. Έχουμε έρθει λίγο πιο δεξιά λόγω ενεργειακών κοιτασμάτων, τα οποία αποδεικνύεται, όπως το Γλάφκος και μερικά άλλα, ότι όντως υπάρχει εκεί φυσικό αέριο. Πιστεύετε, κυρία Κανέλη, ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου? Έχει συζητηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ, έχει συζητηθεί σε όλες τις διασκέψεις του ΝΑΤΟ, είναι πλέον ιβέβαιο ότι έχει συζητηθεί. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, ενδεχομένως και σε 30 χρόνια να ανοίξει κανένα αρχείο. Και είναι ζωντανά τα παιδιά μας. Για να λέτε, όμως ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει μία ακόμη δουλειά αυτή, το θέμα της συνδιαχείρισης. Μα το λένε οι Αμερικάνοι δημόσια, δεν σας λέω κανένα μυστικό. Σημαίνει ότι πιστεύετε ότι έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Όταν λένε, να σας πω κάτι. Επομένως θα τελειώσει και το Κυπριακό. Μπείτε στη θέση του Αμερικάνου. Αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πολύ που οι σχέσεις μας είναι καλύτερες από ποτέ. Ο γάμος μας πάει. Πάει να τελειώσει και το Κυπριακό μας από αυτό. Βέβαια. Θα το προλάβει αυτό πριν τις εκλογές. Το Κυπριακό δεν θα το λύσει ο Τσίπρας. Κυπριακό θα το λύσουν οι μεγάλες δυνάμεις με η άνευ. Δηλαδή το Κυπριακό θα είχε προωθηθεί ως λύση, άθλια λύση, αν δεν είχαμε το Brexit τώρα. Έτσι, γιατί παίζουν και οι εγγλέζικες βάσεις, γι' αυτό σας λέω έχει σημασία. Οι Κύπροι πήγανε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το 3% του Κυπριακού εδάφους είναι αγγλικές βάσεις. Στην Ελλάδα είχαμε μόνο τη Σούδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο τη Σούδα. Γι' αυτό είναι ευχαριστημένοι. Έχουμε 10 Σούδες. Τις έχουμε από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση. Όλα αυτά οι Αμερικάνοι τα κάνουν για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύουν ότι θα από αγάπη, γιατί σε σφιχτό σχέση. Από αγάπη, δηλαδή για να τρώνε μαζί τη ρόπιτα οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στρατιώτες στον Όλυμπο. Πλάκα μου κάνετε. Συμφέροντα καλύπτουν. Βάσεις Ελτζή, λιμάνια. Ναι, αλλά και εμείς θωρακιζόμαστε. Δεν θωρακιζόμαστε κι εμείς έτσι από κινδύνους. Με τη ρόπιτα, με τη συμμαχία. Με την εμβάθυνση της συμμαχίας. Απέναντι σε ποιον? Σε εχθρούς, πιθανούς. Ποιοι είναι οι εχθροί πιθανοί? Δεν το ξέρουμε. Μέχρι στιγμής η Τουρκία έχει βάλει στην Κύπρο. Κάνω λάθος? Όχι. Ποιος είναι ο εχθρός λοιπόν? Καταλάβετε, δηλαδή, τι τους παρακολουθούμε ως εχθρούς ή τους παρακολουθούμε ως συμμάχους? Του παρακολουθούμε εντός νατοϊκού πρωτοκόλλου ή εκτός νατοϊκού πρωτοκόλλου? Μένουμε εδώ που είμαστε. Δεν είναι συμφέρον αυτό, τίποτα. Ξέρετε κάτι? Είναι η στοχοποίηση της χώρας ως ενεργειακής πρωτοπορίας και δύναμης, δηλαδή απέναντι στον εχθρό των συμφερόντων όταν αυτά θα συγκρουστούν. Μάλιστα. Έχουν πει οι Αμερικάνοι ότι δεν πρέπει να γίνει με τίποτα. Θα αφήσουμε άξονας... σε διάλειμμα, θα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, κυρία Κανέλη, είναι το νέο ντου που είχαμε από την ομάδα του Ρουβίκονα. Αυτή τη φορά σε ένα ιατρείο. Είδαμε ξύλο, είδαμε να τα κάνουν γυαλιά καρφιά μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εδώ υποκαθιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια τους, ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, μα άρχισε να λαϊκίζει και ο Ρουβίκονας χρησιμοποιώντας κασιδιάρικες χαστουκιδοειδείς μεθόδους. Και αυτό τώρα εγώ πρέπει να το κρίνω σαν πολιτική πράξη. Χρησιμοποιεί χρυσαυγήτικες μεθόδους, λες, ο Ρουβίκονας. Αυτού του είδους το στυλάκι τι είναι? Τραμπουκίζω, μπαίνω μέσα και χαστουκίζω, δηλαδή τι είναι? Σε τι διαφέρει από τον κασιδιάρι, δηλαδή, να μην τρελαθούμε κιόλας? Ναι, άλλωστε, αυτές οι μέθοδοι έχουν επικρατήσει από το δημόσιο λόγο μέχρι τη δημόσια πρακτική. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Ακούστε με τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αποχρώσεις του χαστουκιού και του δημόσιου και, και το σηκώνω σε βίντεο. Αυτά τώρα είναι μέθοδοι. Άμα τους πούμε για το ISIS, τι κακό που είναι το ISIS που τα κάνει. Τα λέτε για τους Τούρκους, τι κακό που είναι ότι τα κάνουν οι Τούρκοι. Τα κάνουμε για το Ρουβίκονα και γίνεται talk of the town. Λοιπόν, τώρα θέλετε να μου πείτε ότι έχω πολιτική ανάλυση να κάνω στις Ρουβικονιές ως talk of the town. Λοιπόν, πήγανε στις πρεσβείες, δεν συγκινήθηκε το πόπολο. Άμα πάμε όμως στον γιατρό για το φακελάκι και το παίξουμε dark justice, σκοτεινή δικαιοσύνη, που πήρε τα δικαιώματα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πράγμα είναι. Η πολιτεία τι πρέπει να κάνει, για να αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν. Είναι ένα φαινόμενο
που εκτρέφεται. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση πολιτείας εδώ. Είναι ένα, πώς να πει, δεν ακούσετε το Ρουβίκο να τι είπε. Είμαστε πάρα πολλοί και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το πήγε υπουργός προχθές εδώ. Σε ποια πολιτεία το λέει. Σε ποια πολιτεία το λέει. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκεφτείτε το cui bono. Θα αλλάξει το ασφαλιστικό σύστημα και θα καταργηθούν τα φακελάκια και θα αλλάξουν εξωτερική πολιτική οι πρεσβείες επειδή είναι αντιμέτωπες με το Ρουβίκονα. Και θέλετε να μου πείτε ότι είναι ηρωική πράξη αυτή αντίστασης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μια μάχη εντυπώσεων στην οποία μπήκε και ο Ρουβίκονας. Λοιπόν, σε αυτή την πολιτική μάχη των εντυπώσεων, κυβέρνηση όπως Ρουβίκονα, κουβεντιάζαμε... Τι πιστεύεις εσύ, τα σοβαρά παράδειγμα, ότι υπάρχει ανοχή της κυβέρνησης του Ρουβίκονα. Υπάρχει ανοχή της κυβέρνησης σε οτιδήποτε την ωφελεί. Όταν φίλησε ο Ρουβίκονας. Ναι. Ακούστε, οι τραμπουκισμοί της εργοδοσίας στο συνέδριο, το συνδικαλιστικό, στην ομοσπονδία των ιδιωτικών υπαλλήλων, με οπλισμένους μπράβους, ήτανε πολύ χειρότερη βία πράξη. Τα σωματεία σφραγίδες που εμφανίστηκαν με τραμπούκους και ιδιωτική ασφάλιση για να χρεωθεί τάχα μου δείχνει δεν το πάμε την αποκάλυψη ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και τα εργοδοτικά σωματεία κατεβαίνουν με μπράβους και ιδιωτική ασφάλιση για να μιλήσουμε για αυτά. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το ΚΚΕ, σήμερα για να συζητηθεί για την αλλαγή του νόμου για τους ναυτεργάτες του συνδικαλιστικού, ο οποίος ισχύει από το 76 και δεν είναι απλή αναλογική, την ώρα που καθόμαστε και συζητάμε εδώ. Ακούστε, ζείτε σε μία χώρα που ο κύριος Καρτερός γράφει στην Αυγή ότι έχει μετανάστες από το ΠΑΣΟΚ, στη χώρα που έχει μεταναστευτικό πρόβλημα, μετανάστες από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, μετανάστες είναι, εκατομμύρια μετανάστες ψηφοφόροι, μετανάστευσαν. Δηλαδή δεν υπάρχει πια και συνέστηση των λέξεων. Τα ξεφτυλίσαμε όλα. Πού ξεκίνησε ο Καρτερός? Και ταυτόχρονα ότι έχει γέφυρα. Γέφυρα. Μιλάς για γέφυρα την ώρα που έχεις 6 γκρεμισμένες γέφυρες στην Κρήτη. Έπεσε στη Συγκυρία. Με τη μεγαλύτερη θεομηνία από το 89 στην Νορβηγία σε επίπεδο βροχής. Έναν στρατό ο οποίος κατεβαίνει, τώρα που μιλάμε για τα στρατιωτικά για τις ασκήσεις, γέφυρες, να στήσει γέφυρες που όφιλε να είναι πολύ πιο πριν ειδοποιημένος από την προηγούμενη ζημιά στα Χανιά και να είχαν προβληθεί. Θα πέσει και αυτή η γέφυρα, τι βλέπεις εσύ? Κοιτάξτε να δείτε. Η γέφυρα του ποταμού Κβάη έγινε ταινία. Εδώ κάποιος σφυρίζει αμέριμνα και σφυρίζει στην πλάτη μας. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να δω το συντονισμό του βήματος ενός ψεύτικου μετόπου για να στηριχθεί μια ίδια πολιτική, μια μικροπολιτικά κριτήρια. Σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται και οι κριτικές που γίνονται για πολύ μεγάλα προβλήματα όπως είναι το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, οι ελλείψεις στο ναυτικό που μπαίνουν μαζί με το τι αποφάσισε ο Ρουβίκονας κοιμόμενος το βράδυ να κάνει το πρωί για να μας εντυπωσιάσει. Και σε αυτά μέσα θα είναι το φάρμακο ακριβό, ο συνδικαλισμός στη γωνία, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα πραγματικά πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων συμπιεσμένα και ο κόσμος θα έχει την απάντηση ότι είναι από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Έχει επιδόματα όμως. Φέρνει βροχή επιδομάτων. Τα άδεστα επιδόματα κάθε μέρα πέφτουν. Για ποια επιδόματα? Επιδόματα παιδιού, επιδόματα ενοικίου, επιδόματα από εδώ. Επιδόματα και να δώσετε μπροστά στη μεγάλη κλοπή είναι σαν να μου λέτε ότι ασχοληθήκατε περισσότερο με το διαμάντι που φόραγε η Lady Gaga και όχι με το τραγούδι της. Σας ευχαριστώ. Και επειδή αυτά είναι πολύ γκαγκά πράγματα και δεν έχουν καμία σχέση με τη Lady Gaga, έχω την εντύπωση ότι αν μπουν στα κριτήρια εν ώψη των εκλογών που έρχονται, οι Έλληνες θα είναι κοψοχέρδες πλην πάνε στην κάλπη και τους συστήνω να είναι κόκκινη η ψήφος τους για να μην αναγκαστούν να μείνουν χωρίς χέρια. Γεια σας, κύριε Γκαγκά. Να είστε καλά, καλή σας.